δυνάμεις, η οποία προφανώς μένει να υλοποιηθεί σε κάποιο πρόγραμμα. Επί του παρόντος έχετε τη θέση για παραμονή στο ευρώ, παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από ό,τι καταλάβαμε από την προηγούμενη απάντηση, παραμονή στο ΝΑΤΟ. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο κόμμα ή οργάνωση της αριστεράς που να συμφωνεί με αυτές τις θέσεις ώστε να συνεργαστείτε τελικά μαζί του? Το επίδικο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, εξ όσων γνωρίζω και πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου, είναι αν θα υπάρχει η επόμενη ημέρα για τις δυνάμεις εργασίας για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Το επίδικο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν θα συνεχιστεί η πολιτική της λαϊλασίας του μνημονίου ή αν θα υπάρξει μια ισχυρή παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα ώστε να αντιστραφεί αυτός ο δρόμος προς όφελος πρωτίστως των δυνάμεων της εργασίας αλλά και όλου του ελληνικού λαού. Σε αυτό το κρίσιμο διακύβευμα, ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορές, πιστεύουμε ότι πρέπει να πάρουν θέση πρωτίστως όλες οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου. Και δεν μπορεί κανείς να απομονώνει και να αποκλείει τον εαυτό του από μια ιστορική διαδικασία λαϊκής χειραφέτησης που λαμβάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και θα αφορά την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. Όποιος αποκλείσει τον εαυτό του από αυτό, νομίζω ότι πρωτίστως θα κάνει μεγάλη ζημιά στον εαυτό του και δευτερευόντως στο λαϊκό κίνημα. Θα κλείσουμε με δύο ακόμη